Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Αράπογλου της ΠΑΛΣ. Καλημέρα σας κύριε Αράπογλου, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε όσους μας ακούν. Μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό? Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, δώσ' μας συνοπτικά από τις μετρήσεις που κάνετε κάθε μήνα και οι οποίες παρουσιάζονται στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Πες μας πού είμαστε τώρα αναφορικώς με το θέμα εκλογές. Θέλει εκλογές η κοινωνία ή δεν θέλει? Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο Sky στις αρχές Ιουνίου, φαίνεται ότι λίγο περισσότεροι εξακολουθούν να επιθυμούν οι εκλογές να γίνουν το 2023. Βέβαια είναι αυξημένο και πολύ κοντά το ποσοστό αυτών που θέλουν εκλογές μέσα στο 2022. Βέβαια όσο θα πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς, αυτό το ερώτημα θα αρχίζει σιγά σιγά να χάνει και την αξία του. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός μιλάει για εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη του 2023. Είμαστε ήδη στο μέσο του 2022. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγαμε ότι λίγο περισσότεροι ακόμα εξακολουθούν να επιθυμούν εκλογές το 2023. Ακόμα πιο ενδιαφέρον, φυσικά, είναι οι πολιτικοί δείκτες, από τους οποίους εγώ αυτό που κυρίως κρατάω είναι ότι παρόλο ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά τα ποσοστά αυτών που θέλουν εκλογές τώρα ή του χρόνου, οι περισσότεροι εξακολουθούν να βλέπουν ως νικητή των εκλογών τη Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι στην παράσταση νίκης που εκεί η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Αλλά και τους πολιτικούς δείκτες στην πρόθεση ψήφου, που το πιο ενδιαφέρον στοιχείο νομίζω είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει περάσει σε αυτή την τρίτη φάση της ζωής της, όπου η κατηφόρα δεν μπορεί να ανακοπεί. Αντίθετα, δείχνει αυξομοιώσεις. Το τελευταίο διάστημα καταγράφει άνοδο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα έχει μια υγιή σχέση με τους ψηφοφόρους. Τις χρεώνονται μεν κάποιες αστοχίες και καθυστερήσεις, αλλά τις πιστώνονται οι σωστές κινήσεις και τα μέτρα όταν τα λαμβάνει. Ναι, παράσταση νίκης είναι αυτό ότι η ερώτηση ότι ανεξαρτήτως ότι θα ψηφίσετε, ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει, ποιο κόμμα δηλαδή, σε επόμενες εκλογές. Και εκεί η διαφορά είναι αυτή η μεγάλη διαφορά με την βεβαιότητα που εκφράζουν οι πολίτες ανεξαρτήτως τι θα κάνουν εκείνοι, έτσι δεν είναι? Ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θα είναι μαζί μας, θα κάνω διάλειμμα υποχρεωτικά σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά θα εντάξουμε στην παρέα μας και τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη της εταιρείας Opinion, οπότε να κάνουμε έναν συγκερασμό δεδομένων. Αλλά προηγουμένως πριν αλλάξω πεδίο, αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα, τώρα έτσι όπως το πήγα ας πω καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για δώσ' μας μια αίσθηση πώς είναι με τις δικές σου μετρήσεις, τι θέλει κοινή γνώμη, προώρες εκλογές ή όχι? Θα συμφωνήσω απόλυτα με τις μετρήσεις του Γιώργου της ΠΑΛΣ. Υπάρχει ένα οριακό ποσοστό το οποίο υπερτερεί οι εκλογές να γίνουν με τη λήξη της θητείας. Ναι. Πόσο είναι κοντά στο 40 είναι αυτό? 100%. Η διαφορά είναι 2-3% μεταξύ τους. Ναι. Εκεί παίζει. Υπάρχει μια διαφορά στην πρόθεση ψήφου. Επειδή μετά τον Μάιο η κυβέρνηση. Όχι, μην πάμε στην πρόθεση ψήφου, στο να μείνουμε αν θέλουν εκλογές ή όχι. Θα τα πούμε μετά την πρόθεση. Ναι, ναι, ναι. Ότι υπερτερεί κατά τη πολύ λίγο το να γίνουν εκλογές στην ώρα τους. Έτσι, αυτό. Να γίνουν την προσεχή άνοιξη, ας πούμε. Απλά να κάνω μία σημείωση. Ναι. Είχε άλλο νόημα να κάνουμε αυτή την ερώτηση πριν 5 ή 6 μήνες, και άλλο από κάθε φορά που κάνουμε από εδώ και πέρα αυτή την ερώτηση. Γιατί σε λίγο συμπληρώνονται 3 εξήγησε χρόνια. Εξήγησε το αυτό, ναι, ναι, για ποιο δηλαδή λόγο. Σε ένα μήνα και λιγότερο θα συμπληρωθούν 3 χρόνια. Από εκεί και πέρα ο πολίτης αισθάνεται σε μεγάλο βαθμό ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Στο δε να γίνουν πρόωρες εκλογές, δηλαδή ας πούμε το φθινόπωρο, βλέπουμε να συναθρίζονται ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν ότι πρέπει να λήξει αυτή η εκκρεμότητα, δεν μπορεί να συζητάμε εσά ή ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κεντρικό του αίτημα και της αντιπολίτευσης. Δεν είναι δηλαδή ένα συνεκτικό ποσοστό μιας άποψης το να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αυτή την παρατήρηση δηλαδή. Πολύ ωραία, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Πρόθεση ψήφου, πώς τα βλέπετε, πώς είναι τα στοιχεία αγαπητέ Γιώργο? Στην τελευταία αυτή δημοσκόπηση καταγράψαμε ενίσχυση των δύο πρώτων κομμάτων, δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά μισή μονάδα. Το σημαντικό όμως, όπως ξεκίνησα να λέω,
δεν είναι τόσο το ύψος της ενίσχυσης, αν και είναι σημαντικό, γιατί κάθε ενίσχυση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως από τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, τη φέρνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Ακόμα πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι ότι έδειξε ότι διατηρεί ακόμα την πρωτοβουλία των κινήσεων και έχει τη δυνατότητα, όταν λαμβάνει μέτρα και δείχνει ότι ανταποκρίνεται σε αυτά που περιμένει το εκλογικό σώμα, καταγράφει ενίσχυση των ποσοστών. Δηλαδή, αν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική περνάει το όριο του 30. Με βάση την δημοσκόπηση τη δική μας, η πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, ναι, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 33,5%. 33 την πρώτη Κυριακή με την απλή αναλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 25. 25. Βέβαια, σε αυτό το ποσοστό έχουμε και κάποιες αναποφάσεις τους, αλλά θα έλεγα, ναι, ότι εφόσον τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης επιβεβαιωθούν στην κάλπη, ναι, η Νέα Δημοκρατία θα έχει το 3%. Το ΠΑΣΟΚ πόσο? Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 14%, ελαφρά μειωμένο με κάποιες μικρές πιέσεις από την προηγούμενη φορά, αλλά στο 14%. Μάλιστα. Φαντάζομαι οι άλλοι στα ποσοστά τους, από τους καινούριους σχηματισμούς της δεξιάς, τι έχουμε εκεί? Εκεί φαίνεται, με εξαίρεση το κόμμα Έλληνες, το οποίο σταθερά το τελευταίο διάστημα καταγράφει ποσοστά πάνω από το 1% στις δικές μας δημοσκοπήσεις, γύρω από το 2%, και έχει σημασία η σταθερότητα που παρουσιάζει, το ότι επαναλαμβάνεται αυτό το ποσοστό σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις. Τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται να υπάρχουν κάποια που μπορούν να προσεγγίσουν το 1%. Κάποιες φορές εμφανίζονται, κάποιες φορές εμφανίζονται κάποια άλλα. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτά τα μικρά ποσοστά να τα αποτυπώσει μια δημοσκόπηση των 1.200 ατόμων, όταν το στατιστικό σφάλμα μόνο υπερβαίνει το ποσοστό που καταγράφουν. Δεν φαίνεται πάντως να υπάρχει κάποιο να έχει αυξημένες πιθανότητες για να ξεπεράσει το 3%, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι στο 4,5% στην τελευταία μας δημοσκόπηση. Δείχνει να έχει ενισχυμένο το ποσοστό του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θα με εξέπληκε να το βλέπαμε να καταγράφει και 5% στο ενδεχόμενο εκλογών. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Γιώργο Αραπόκλου. Καλή δουλειά, εύχομαι. Καλημέρα, να είσαι καλά. Αγαπητέ Ζαχαρία Ζούπη. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Με τις δικές σου μετρήσεις, με την απλή αναλογική, η Νέα Δημοκρατία περνάει το όριο του 30. Με βάση τις μετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μεταξύ 33 και 34%. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Σε μια διαφορά γύρω στο 9 με 9,5% στις μετρήσεις μας, το ΣΥΡΙΖΑ στο 24%. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία μείωση τελευταίους τρεις μήνες κατά τρεις μονάδες, κοντά στο 13,5%. Είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Mm. Από τα άλλα τρία τουλάχιστον κοινοβουλευτικά κόμματα, αν κάποιος εισπράττει κάτι πιο διακριτό, νομίζω ότι είναι η Ελληνική Λύση, γύρω στη μία με μία μισή μονάδα από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και μετά. Ναι. Επειδή λοιπόν τούτων δοθέντων, συνδιακόπτω, με συγχωρείς, πες το. Όχι, φαίνεται ότι τον Απρίλιο σταμάτησε μια πορεία απώλειας ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Τα μέτρα, ειδικά τα μέτρα, το πακέτο για την ενέργεια και η παρουσία στην Αμερική, στο Κογκρέσο, αλλά και ο συνολικός χειρισμός των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, έδωσε φόρα πάλι. Έδωσε σημαντικό πόνου στη Νέα Δημοκρατία, η οποία, σημειώνω με μια κουβέντα, ότι στα ποιοτικά φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρίκα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι εννοώ? Αν πάρουμε 7-8 κυβερνητικούς τομείς και συγκρίνουμε κυβέρνηση Νουδού με πρωθυπουργό Μητσοτάκη και αντίστοιχα ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό Τσίπρα, σε όλα έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα που υπερβαίνει τις 20 μονάδες η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς στη διαχείριση αυτών των θεμάτων που ζούμε τώρα, έτσι, εκεί, αυτά βάζεις. Ναι. Ελληνοτουρκικά. Σύμφωνοι. Κρίση, οικονομία και όλα αυτά. Ναι, πορτοφόλι και όλα αυτά. Ναι. Άρα, σε μια δεύτερη Κυριακή, πιάνοντας ένα 33% την πρώτη με την απλή αναλογική, μετά πάει η αυτοδυναμία. Τι κρίνεις? Κοίταξε, είναι κάτι παρακινδυνευμένο, αλλά ξέρουμε ότι μεταξύ πρώτη και δεύτερων εκλογών θα αναπτυχθούν σημαντικές δυναμικές. Το 12 εκφράστηκαν εκρηκτικά, τα δύο πρώτα κόμματα πήραν 20% συνολικά πάνω. Λοιπόν, στις δεύτερες εκλογές του 2012, σύμφωνοι. Ναι, πήραν 20% και τα δύο μαζί. Ναι, ναι. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία
φαίνεται ότι είναι μακριά, είναι ίσως πιο κοντά από ό,τι φαίνεται στην αυτοδυναμία. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Καλημέρα αγαπητέ Ζαχαρία Ζούπη, καλημέρα σας.